Δεν είσαι γυναίκα! Εσύ είσαι θηρίο, ανήμερο, πιο άγριο και από τη σκύλα. Έχεις τέτοια κακία που ό,τι και να σου πω δεν θα σ' ακουμπήσει. Φρωμάς, φρώμα, φρώμικη. Φρωμάς, ελεηνή, φύγε. Φώνησα παιδιών, φύγε. Άφησέ με μονάχο, μονάχος, μόνος μου. Να χτυπιέμαι για τη μοίρα μου, μόνος με την καμένη νύφη. Τα πεθαμένα μου παιδιά που τα γέννησα, τα μεγάλωσα στο πλάι μου. Να τα έχω ζωντανά, να τα μιλώ, να μου μιλά. Μου τα πήρες. Δεν θα σου απαντήσω. Φτάνει πως ο Δίας γνωρίζει τι σου έδωσα και τι μου γύρισες εσύ. Και με ευχαριστεί που θηρίο ανήμερο με λες, σκύλα της τυρινίας. Γιατί οι βρισιές σου αυτές δείχνουν πως σε άγγιξα εκεί που σε πονάει. Αυτό ήθελα. Κι εσύ δεν λυπάσαι. Δεν τάραξαν και εσένα όλες αυτές οι συμφορές. Ναι, όμως με παρηγορεί η δικιά σου δυστυχία. Παρουσία της εκπροσώπου της κυβέρνησης και Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λιδίας Κονιόρδου έγινε η πρεμιέρα της Μίδιας στο Αρχαίο Θέατρο της Οδόνης. Η Μίδια του Ευρυπίδη, ένα έργο που αποτελεί καρπό μια σημαντική συνεργασία του Διπεθέιου Ανίνων με το Θέατρο Τέχνης και το Φεστιβάλ Αθηνών και Πιδαύρου, επέστρεψε στη Δοδόνη 20 χρόνια μετά. Εκατοντάδες πολίτες και εκπρόσωποι των αρχών της Ηπείρου βρέθηκαν στον υπέροχο χώρο της Δοδόνης για να παρακολουθήσουν τη συγκλονιστική παράσταση που καθήλωσε το κοινό. Ουσιαστικά η παράσταση εγκαινίασε με τον πιο δυνατό τρόπο το πρώτο φεστιβάλ αρχαίου δράματος. Η σκηνοθέτηδα Μαριάννα Κάλμπαρη, η πρωταγωνίστρια Μαρία Ναυπλιώτου, οι ηθοποιοί Χάρης Φραγκούλης, Αλέξανδρος Μιλωνάς, Γεράσιμος Γενατάς και ο υπεύθυνος για τη μουσική σύνθεση του έργου Παναγιώτης Καλατζόπουλος προσέφεραν μια μοναδική παράσταση, μια μοναδική εμπειρία. Πριν από όλα, όταν θα έρθω στη χώρα μου, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω. Όμως και εγώ μια χάρη σου ζητώ, με δικό σου τρόπο να φύγεις από αυτή εδώ τη γη. Θα προξενούσα λύπη στους φίλους μου, αν φεύγοντας σε έπαιρνα μαζί μου. Έλα λοιπόν με το καλό, δάσκαλο θα σου δώσω και σε κανέναν κίνδυνο δεν θα σε παραδώσω. Ορκίσου. Δεν εμπιστεύεσαι. Έχω εχθρούς. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση σε δηλώσεις της, τόνισε πως ο πολιτισμός και όσα έχουμε να αναδείξουμε αλλά και όσα έχουμε να δημιουργήσουμε είναι μεγάλη δύναμη για τη χώρα και ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικονομική ανάπτυξη, η πολιτισμική ανάπτυξη, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η κοινωνική της ανασυγκρότηση πάνε μαζί. Ενώ σημείωσε ότι για την Ήπειρο είναι καθοριστική σημασία το πρώτο φεστιβάλ, επισημένοντας πως η ιστορική μνήμη ενός λαού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει μπροστά. Μεγάλη συγκίνηση μετά από 20 χρόνια, το πρώτο φεστιβάλ πια Δοδόνης. Εξαιρετικά σημαντικό το ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εδώ και ξαναζωντανεύει πάλι αυτό το αρχαίο θέατρο που έχει αφήσει και την ιστορία του και το στίγμα του στα πολιτιστικά δρόμενα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά που 20 χρόνια τώρα είναι εκτός λειτουργίας. Πρώτο φεστιβάλ λοιπόν, μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση. Μεταφέρω σήμερα εδώ και την χαιρετισμό εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος βεβαίως πολύ θα ήθελε να είναι εδώ. Και περιμένουμε να δούμε τη Μίδια λοιπόν, σε συνεργασία του Διπεθή Ιωαννίνων με το Θέατρο Τέχνης και πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά. Ο πολιτισμός μας και όλα όσα έχουμε να αναδείξουμε αλλά και να δημιουργήσουμε και σήμερα είναι μεγάλη δύναμη για τη χώρα και πραγματικά είναι ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, πολιτισμική ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας που τόσο το έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, νομίζω ότι πάνε μαζί. Και η περιοχή μας, ειδικά η Ήπειρος, η οποία έχει τόσα να αναδείξει και τόσα να επιδείξει,
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα το ότι η Δωδώνη ξανακάνει φέτος το πρώτο της φεστιβάλ και νομίζω ότι δείχνει και τη μεγάλη αγάπη που έχει αυτός ο τόπος για τα, και για τα μνημεία του και για την ιστορία του, διότι οι μνήμες είναι ζωντανές. Η ιστορική μνήμη ενός λαού νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει μπροστά. Η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίδια Κονιόρδου, στάθηκε στη συνεργασία τριών ιστορικών θεσμών, αναφερόμενη έτσι στο Διπεθέ Ιωαννίνων, το Θέατρο Τέχνης και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μια στιγμή που, σύμφωνα με την Υπουργό, είναι σημαντική. Σήμερα, είπε, συνεργάζονται τρεις ιστορικοί φορείς. Και αυτή η ένωση δυνάμεων μπορεί να δώσει μια καινούργια δυναμική στον πολιτισμό. Μπορεί, είπε, να εκτινάξει το αρχαίο δράμα και τον πολιτισμό πέρα από τα στενά πλαίσια ενός φορέα. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο πολιτισμός, τα μνημεία έχουν δυναμική στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της οικονομίας του τόπου, γιατί αφενός οι πολίτες συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι να έχουν ένα αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή τους, και αφετέρου οι εφορίες αρχαιοτήτων αναπτύσσουν δράσεις παράπλευρες έτσι ώστε να επιτρέπουν να μπαίνει ο κόσμος στους αρχαιολογικούς χώρους και εκτός των ορών λειτουργίας. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί είναι. Πρέπει να το τονίσουμε, αυτό είναι η πρώτη φορά που τρεις ιστορικοί φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους και κάνουν αυτή την παράσταση, δηλαδή το Διπεθέ των Ιωαννίνων, το Θέατρο Τέχνης, ένα ιστορικό θέατρο, και το Φεστιβάλ Αθηνών. Είναι σημαντικό και θέλουμε να τονίσουμε πόσο σπουδαία είναι αυτή η συνέργεια και που δείχνει και ένα δρόμο για το μέλλον του θεάτρου μας και το μέλλον του πολιτισμού. Και χαίρομαι και γι' αυτό ήθελα να την παρακολουθήσω εδώ, γιατί ακριβώς είναι σημαντικό το να τονίσουμε τη συνέργεια αυτή και την παρουσία αυτής της παράστασης στο Θέατρο της Δωδώνης, που έτσι όπως βλέπουμε και την Κοσμοσυρωή αποκτάει, ξαναμπαίνει στη συνείδηση του κόσμου σαν ένας σπουδαίος θεατρικός προορισμός. Όσον αφορά τώρα τις εργασίες αναστήλωσης που εκτελούνται στη Δωδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού είπε ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία και η Φόρη Αρχαιοτήτων συνεχίζει το έργο της αναστήλωσης και παράλληλα επιτρέπει τη χρήση του χώρου σε ελελογισμένο πλαίσιο, ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο. Ένα προσεκτικό τρόπο, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει ακόμα η αναστήλωση, αλλά η εφορία αρχαιοτήτων είναι πάρα πολύ θετική να συνεχίζει το έργο της αναστήλωσης και παράλληλα να επιτρέπει τη χρήση του χώρου για να φιλοξενούνται παραστάσεις αρχαίου δράματος. Τέλος, ο Δήμαρχος των Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, που κατάφερε τελικά να δει την παράσταση αφού εξαιτίας της φωτιάς του Νεοχωρόπουλου έφυγε για να γυρίσει λίγο αργότερα, αναφέρθηκε στη θαυμάσια συνωμοσία και τη συνεργασία όλων των φορέων. Στάθηκε στην αξία του πρώτου φεστιβάλ αρχαίου δράματος, ενώ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του κοινού στην πρεμιέρα της Μύδειας και του φεστιβάλ. Έγινε μια γλυκιά συνωμοσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Δήμος Ιωαννίνων μέσω του Διπεθή, το Θέατρο Τέχνης και το Φεστιβάλ Αθηνών συνωμότησαν για να έχουμε σήμερα αυτή τη μαγική παρουσία στη Δωδώνη. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ εξαιρετικό, νομίζω ότι τιμάει τον τόπο και κυρίως τιμάει τον τόπο ο σχεδιασμός ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ιωαννιτών, το μεγάλο Φεστιβάλ Δράματος Δωδώνης. Ξεκινάει φέτος, έχουμε όνειρα γι' αυτό. Ο πολιτισμός, πέρα από πολιτισμός που είναι πολύ σημαντικό, είναι και κοσμοπολιτισμός. Νομίζω ότι τέτοια γεγονότα είναι σπουδαία για τον τόπο, ανοίγουν τις πύλες του τόπου και τα Γιάννενα πραγματικά και τούτους ο τόπος αξίζουν αυτόν τον κοσμοπολιτισμό.